Υπάρχει μια επιλεκτική ευαισθησία κατά τη γνώμη μας από μεριάς της κυβέρνησης. Όταν η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία, πριν από ένα μήνα και δύο μήνες στις προηγούμενες εκλογές, δεν έδωσε το δικαίωμα στο να ψηφίζουν στον τόπο εργασίας τους οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στη σεζόν. Δημιουργώντας... Το είχαν εμείς το δικαίωμα, αλλά πρέπει να το δηλώσουν από τον Απρίλιο που το είχαν δηλώσει. Εκεί ήταν η προθεσμία. Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι από τον Απρίλιο δεν έχουν κλείσει όλα. Ναι. Και βέβαια δεν ξέραμε και την ημερομηνία των εκλογών. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να έχει γίνει μια τροπολογία, ώστε αυτός ο κόσμος να διευκολυνθεί και να μπορέσει να ψηφίσει. Ένα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι και μια τυχοδιοκτική κίνηση αυτή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος αναπτυγμένο να δίνεται τη δυνατότητα του δικαιώματος της ψήφου χωρίς κανένα κριτήριο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να διαμορφωθεί ένα πολύ πλατή εκλογικό σώμα, όπου θα επηρεάζει τα αποτελέσματα στη χώρα μας και βέβαια αυτό το σώμα δεν θα έχει και καμία συνέπεια των όποιων επιλογών κάνει. Να ρωτήσω, προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Αν έρθει μια απλή ρύθμιση, τώρα, και η οποία λέει το εξής. Αν κάποιος έχει δικαίωμα ψήφου, μπορεί δηλαδή αν πάρει το αεροπλάνο, το τρένο, το πλοίο, να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει. Έχει το δικαίωμα, τώρα, σήμερα που μιλάμε. Ναι, ναι. Και αυτός ο κάποιος που έχει το δικαίωμα, δεν θα το αποκτήσει δηλαδή ξαφνικά, να μπορεί να ψηφίσει από εκεί που βρίσκεται. Αυτό εσάς σε τι σας προβληματίζει? Ακούστε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει για 800.000 κόσμο ότι θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό δεν αποκλείται να πολλαπλασιαστεί. Από την άποψη ότι μπορεί να αποκτήσει κάποιος και να εγγραφεί στους καταλόγους και νέος κόσμος. Άρα λοιπόν αυτό δεν το αποτρέπει. Να δούμε πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο που στη χώρα μας ισχύει το δίκαιο του αίματος για να αποκτήσει την ηθαγένεια. Ναι. Άρα δε και ακόμη και ένας μακρινός πρόγονος να ήταν ελληνικής καταγωγής μπορεί να εγγραφεί με αυτή τη λογική και τη διαδικασία. Mm-hmm. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν στο εξωτερικό πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει δυνητικά τη δυνατότητα να κάνει αυτό χωρίς να έχει καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Άρα, άλλο είναι το ζήτημα η συναισθηματική λόγη που το δένουν κάποιοι με την Ελλάδα και άλλο είναι τα ζητήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και των εξελίξεων, τα οποία δεν έχει καμία επίπτωση. Άρα λοιπόν θα ψηφίζει για κάτι που δεν θα έχει καμία επίπτωση στο συνεπείο αυτής της επιλογής και που θα δεσμεύει επί της ουσίας. Και επί της ουσίας λοιπόν θα διαμορφώνει ένα συσχετισμό πλασματικό σε σχέση με το εσωτερικό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για κάποιον να μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία και να διευκολυνθεί. Ενώ την ίδια στιγμή, και τελειώνω με αυτό, δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες διευκόλυνσης των μεταναστών και των απόδημων, όπως για παράδειγμα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο στα νόρμες που ανέφερα. Τότε είχαμε βάλει πολύ νερό στο κρασί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τους 200 ψήφους. Ναι. Είχε συμφωνήσει αρχικά και το ΚΚΕ, επαναχώρησε στη συνέχεια. Αλλά εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ελπίζω όλα τα κόμματα. Για την αποκατάσταση της αλήθειας, κύριε Λαζαρίδη, το 2019 είχαμε ψηφίσει τη ρύθμιση γιατί είχε συγκεκριμένα κριτήρια. Το 2021 που προσπάθησε να το αλλάξει η κυβέρνηση, τότε δεν ψηφίζαμε γιατί απέλυφε τα κριτήρια αυτά για τα οποία έπρεπε να ικανοποιηθούν. Πάντως, κύριε Λαζαρίδη, δεν υπάρχει καμία χώρα όπου έχει δικαίωμα να ψηφίζει κάποιος ο οποίος είναι απόδημος και να μην έχει έστω ένα κριτήριο. Δεν υπάρχει καμία χώρα. Βεβαίως. Ψάξτε το. Βρείτε τη βιβλιογραφία. Είναι παγκόσμια πολιτική. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν περιμένουμε. Η στάση σας είναι πάντα σταθερή, είναι συγκεκριμένη, συνήθως είναι το παρόν. Κρινόμαστε όλοι, κύριε Καραθανασόπουλε. Κρινόμαστε όλοι από τη στάση μας. Είπατε πριν κάτι πολύ βαρύ. Είπατε ότι η πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως να ψηφίζουν οι Έλληνες ομογενείς, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν την πατρίδα μέσα τους ενδεχομένως περισσότερο. Περισσότερο ακόμα και από αυτούς που βρισκόμαστε στην Ελλάδα, είναι τυχοδιοκτική. Αυτό πραγματικά πρέπει να σας πω. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να το παίρνατε πίσω γιατί από την άποψη τυχοδιοκτική ότι δεν μπορεί να είναι μια πρόταση που βάζει δεν ανθρώπους, έχει την ίδια φροντίδα που για έναν κόσμο που δουλεύει στην Ελλάδα να μπορεί να ψηφίσει στον τόπο εργασίας του το δούμε, και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Μην κάνουμε μόνο θεματική κουβέντα όμως. Μην πάμε σε αυτό που είναι ο κόσμο, διακοπές, ακτοπλογικά. Να ψηφίζει κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία επίπτωση. Κύριε Καραθανασόπουλε, να το δούμε και αυτό που λέτε. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν μια πρόταση. Είναι άλλο πράγμα η συναισθηματική σύνδεση των απόδειμων στην Ελλάδα και άλλο ζήτημα η οικονομική, κοινωνική και πολιτική. Και επειδή εσείς αγαπάτε. Κύριε Λαζαρίδη, αντιληπτό, πρέπει να προχωρήσουμε. Η στήρα για τα πλοία απασχολεί τον κόσμο. Και στο κάτω εσείς τους κάνατε. Τους νησιώτες, τους επαγγελματίες, τους τουρίστες. Σοβαρά μιλάτε. Βεβαίως. Αδιανόητο υψηλό κίνδυνο. Βεβαίως. Κύριε Καθαρασόπουλε, πάμε σε αυτό. Έχει πρόταση το ΚΚΕ για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει να μειωθούν.
Είναι απαράδεκτο αυτό. Όλοι το λέμε. Προσέξτε πώς. Είναι απαράδεκτο αυτό. Τουλάχιστον 50%. Τουλάχιστον 50%. Και το λέμε αυτό γιατί είναι απαράδεκτο. Το γεγονός πιο ότι εδώ πέρα υπάρχει μια μονοπόλιση της αγοράς και ταυτόχρονα όλες σχεδόν οι γραμμές είναι επιδοτούμενες από το κράτος. Η κατάσταση με τα ακτοπλοϊκά τιμολόγια είναι απαράδεκτη. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως και οι τιμές των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν πέσει και δεν λέμε καμία διαφοροποίηση. Αντίθετα, βλέπουμε και περιπτώσεις που ακριβένουν τα τιμολόγια. Και η δυσκολία που έχει ο κόσμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα υψηλά τιμολόγια είναι πολύ μεγάλη. Από αυτήν την άποψη, μπορεί να μιλάμε καθαρά ότι όλο αυτό έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο καρτέλ σε ακτοπλοϊκές εταιρείες που μπορούν να αυξάνουν τα τιμολόγια χωρίς καμία συνέπεια. Δεύτερον, η κυβέρνηση και η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν επιδοτήσει με χρήματα του ελληνικού λαού τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετατρέποντας σχεδόν το σύνολο των γραμμών σε άγονες γραμμές. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η πρόκληση αυτή μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εφοπλιστές πληρώνουν εθελοντική φορολογία. Άρα λοιπόν και τα κέρδη-κέρδη. Αυτό οι εφοπλιστές, και... έτσι, όχι ακτοπλόοι. Εφοπλιστές είναι και ακτοπλόοι. Είναι εφοπλιστές είναι και ακτοπλόοι. Είναι εφοπλιστές και ακτοπλόοι. Άρα λοιπόν έχουν και αυτοί αντίστοιχα μηδενικό. Ναυτιλιακό καύσιμο. Είναι μηδενικό το φόρο. Αυτό δεύτερον. Μηδενικό φόρο στα μερίσματά του. Δυνατότητα για offshore, άρα λοιπόν έχουν όλα σε αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά, όλα αυτά, προσέξτε, μην τα μπλέκετε κύριε Δάσο, δεν τα μπλέκω καθόλου, όχι, τώρα είναι πράγματι προνόμια εφοπλιστές, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό, έχουν προνόμια και οι ακτοπλοϊκοί εφοπλιστές, πρώτα τους κάνουν το ωραίο αντίριο, να το πείτε ότι εφοπλιστής, εντάξει τώρα δεν μιλάμε τώρα για τις πριν, μιλάμε για ακτοπλοϊκές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες είναι μεγάλες τώρα, δεν μιλάμε τώρα για φέρνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι ο τουρισμός αποτελεί την ατομομηχανή της ανάπτυξης οικονομίας, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές. Και ο εργασιακός μεσαίωνας ο οποίος υπάρχει στον κλάδο του τουρισμού και ταυτόχρονα ότι μετατρέπεται σε πολυτέλεια το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας και της νέας γενιάς να μπορεί να κάνει διακοπές. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του καπιταλιστικού χαρακτήρα της ανάπτυξης για να δούμε τι μαζί με την ακτοπλοεία που διαμορφώνουν σε αυτές τις συνθήκες αποκλεισμού της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των δικαιωμάτων.